το δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο θα μιλήσουμε για ασκήσει στην αντιγραφή του DNA. Και η πρώτη άσκηση που θα δούμε θα είναι πάνω στην θεωρία του ημισυντηρητικού μηχανισμού αντιγραφή, όπω λέει εδώ και ο τίτλο μα. Όλε οι ασκήσει, οι οποίε όπω έχουμε προείπει, οι οποίε θα υπάρχουν και θα εμφανιστούν εδώ πέρα, είναι από το βιβλίο μου. Γράψε 100 στη βιολογία και το εννοώ. Ακούστε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την άσκηση. Για να δούμε τον τίτλο της και την εκφώνησή της. Ένα μόριο DNA έχει 10.000 ζεύγια αζωτούχων βάσεων με άζωτο 14. Γιατί μιλάμε για το άζωτο 14, γιατί αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει τα μόρια DNA. Υπάρχουν δύο άζωτα τα οποία μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε, δύο ισότυπα του αζώτου, το άζωτο 14 και το άζωτο 15. Πού υπάρχει άζωτο, Υπάρχει άζωτο στα μόρια DNA στις βάσεις. Αν θυμάστε λέγονται πώς άζωτούχες βάσεις. Άρα λοιπόν το άζωτο είναι κατάλληλο για να σηματοδοτήσει τα μόρια DNA για το πείραμα το οποίο θα δούμε τώρα και να μας βοηθήσει να λύσουμε την άσκηση. Το μόριο αυτό λοιπόν λέει μεταφέρεται με άζωτο 14, είπαμε το ξαναλέω, 10.000 ζεύγια ζωτούχων βάσεων μεταφέρεται λοιπόν σε περιβάλλον με ραδιενεργά νουκλεοτίδια, που έχουν άζωτο 15. Άρα μου λέει δηλαδή ότι ό,τι επόμενο φτιάξει. θα είναι όχι με άζωτο 14 που ήταν αυτά που παρέλαβες, αλλά με άζωτο 15. Ωραία. Και πόσες φορές θα γίνει ο διπλασιασμός. Θα γίνει λέει ο διπλασιασμός δύο φορές. Πόσες αλυσίδε με άζωτο 14 μας ρωτάει και πόσες αλυσίδες με άζωτο 15 θα υπάρχουν στα μόρια DNA που θα προκύψουν. Πόσα νουκλεοτίδια με άζω το 14 και πόσα με άζω το 15 θα υπάρχουν. Και να δικαιολογήσουμε την απάντησή μας. Ωραία. Τι μας λέει εδώ ο Μπίμι. Μας λέει πρόσεξε. Για να μην τα χάσεις, συμβόλισε κάθε αλυσίδα του δίκλωνου μορίου με μία γραμμή. Κάθε αλυσίδα. Κάθε γραμμή θα είναι 10.000 βάσεις. Γιατί? Γιατί μας έχει πει από την αρχή ότι το μόριο έχει 10.000 ζεύγη αζωτούχων βάσεων. Επομένως, κάθε γραμμή 10.000 βάσεις και η συνεχή γραμμή θα είναι το άζωτο 14 και η διακεκομένη γραμμή θα είναι το άζωτο 15. Να λοιπόν εδώ πέρα ξεκινάμε όπως μας είπε με άζωτο 14, δύο συνεχείς γραμμές, τις έχω και ενχρώμες εδώ πέρα με μπλε χρώμα. Στο βιβλίο που έχετε είναι, επειδή είναι ασπρόμαυρες οι σελίδες, είναι μαύρο. Θα δούμε πιο κάτω πώ θα κάνουμε τη διάκριση. Άζωτο λοιπόν 14 και οι δύο αλυσίδε. Και τι θα γίνει, μα λέει η άσκηση, ναι, ξεκινάμε με άζωτο 14 και αμέσω μετά στον πρώτο αυτοδιπλασιασμό βρισκόμαστε σε περιβάλλον άζωτο 15. Και τότε η κάθε μία αλυσίδα, η κάθε μπλε δηλαδή, η ήσυχη γραμμή, δημιουργεί μία αλυσίδα συμπληρωματική με αυτήν, αλλά όπω είπαμε είναι με άζωτο 15. 15 αυτή τη φορά. Και το έχω συμβολήσει εδώ πέρα, όπω είπαμε, και όπω μα είπε στην αρχή ο Μπιμή, με διακεκομμένε γραμμέ. Είναι και κόκκινε, εντάξει, μπορούμε να το διακρίνουμε. Και μετά από αυτό γίνεται και ο δεύτερο αυτοδιπλασιασμό, πάλι σε το 15, και βλέπω πια πώ δημιουργούνται οι καινούριε αλυσίδε. Όπω βλέπετε, έχω μία μεικτή με 14 και 15, άλλη μία που είναι όλο 15, άλλη μία πάλι όλο 15 και άλλη μία που είναι επίση μεικτή. Ωραία. Τι θα πρέπει να γράψουμε για να ξεκινήσουμε. Στην αρχή, όπω ξέρετε, πρέπει να ακολουθήσουμε το δόγμα. Το έχουμε πει από την αρχή. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή. Τι ξέρω. Τι λέει το σχολικό για το θέμα και πάνω στο οποίο πρέπει να στηρίξω την απάντησή μου. Στην αρχή λοιπόν όπως λέει εδώ, ο ποιμή μας γράφει στη θεωρία στην οποία θα στηρίξει την απάντησή σου για τη συγκεκριμένη άσκηση, γράψε τον ορισμό του ημισυντηρητικού μηχανισμού αντιγραφή. Το διαβάζω γρήγορα, φυσικά το ξέρετε, δεν είναι κάτι. Ο μηχανισμό αντιγραφή είναι ημισυντηρητικό, κατά τον αυτοδιπλισμό το του DNA, η διπλή έλικα ξετυλίγεται και κάθε αλυσίδα λειτουργεί σαν καλούπι για τη σύνδεση μια νέα πνευματική αλυσίδα. Εδώ θα επιμείνω στι δύο τελευταίε σειρέ. Τα δύο θηγατρικά μόρια που προκύπτουν είναι πανομοιότυπα με το μητρικό και καθένα αποτελείται από μία παλιά και μία καινούρια αλυσίδα. Επάνω σε αυτή την τελευταία σειρά στηρίζεται και όλο αυτό που είπαμε προηγουμένω ότι από κάθε μία άζωτο 14 δημιουργείται συμπληρωματικά ένα, μία αλυσίδα άζωτο 15 και μένει προσκολλημένη με την άζωτο 15 και αυτό είναι το καινούριο μόριο. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα στηριχτούμε και θα λύσουμε την άσκηση, θα απαντήσουμε στα ερωτήματα. Το επόμενο λοιπόν είναι τι βλέπω εγώ. Τι βλέπω να έχει δημιουργηθεί. Το αρχικό λέει μόριο, Έχει δύο αλυσίδες άζου το 14, άζου το 14. Νάτες εδώ πέρα, άζου το 14. Με 10.000 ζεύγοι βάσεων. Προσοχή, μην κάνουμε λαθακέ. Ε. Μετά τον πρώτο διπλασιασμό, είμαστε εδώ, θα υπάρχουν δύο μόρια, δηλαδή τέσσερις αλυσίδες. Μία, δύο, μία μπλε, μία κόκκινη, μία κόκκινη, μία μπλε. Και το κάθε μόριο θα φέρει μία λυσίδα μητρική με άζωτο 14, 10.000 νουκλεοτίδια, και μία θυγατρική με άζωτο 15, άλλα 10.000 νουκλεοτίδια με άζωτο 15. Συνολικά λοιπόν, μετά τον πρώτο αυτοδιπλασιασμό, θα έχουμε 20.000 νουκλεοτίδια με άζωτο 15 και 20.000 νουκλεοτίδια με άζωτο 14. Πάμε για το δεύτερο αυτοδιπλασιασμό. Θα υπάρχουν τέσσερα μόρια: 1, 2, 3. 4, 4 μόρια δείχνουν DNA, 8 αλυσίδε. 2 μόρια θα φέρουν μια αλυσίδα άζω 14 και μια άζω 15, είναι τα δύο ακριανά όπω είπα προηγουμένω, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και άλλα δύο μόρια, τα ενδιάμεσα, που φέρνουν και τα δύο άζω 15. Βέβαια, δεν ξεχνάμε το αυτονόητο ότι οι δύο πρώτε έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενη. Έτσι. Άνοιξε η αλυσίδα Άζο το 14, άζω το 15 που ήταν πριν και δημιούργησε δύο καινούργιες αλυσίδες. Συνολικά λοιπόν μετά το δεύτερο αυτό διπλασιασμό έχουμε έξι αλυσίδες. Για να τις δω. Ένα, κόκκινες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και μία από εδώ. Έξι. 6. Έξι 6 αλυσίδες με το 15 και δύο αλυσίδες με το 14. Άρα απάντησα στο πρώτο ερώτημά μου πόσες αλυσίδες έχω θα υπάρχουν και φυσικά 80.000 νουκλεοτίδια, αφού κάθε αλυσίδα έχει 10, 80.000 νουκλεοτίδια, τα 6.000 θα είναι με 15, αφού είναι 6 αλυσίδε, και τα 20.000, συγγνώμη, θα είναι με άζο 14. Και αφού το καταλάβαμε πώς λύνονται αυτές οι ασκήσεις, σας προτρέπω να πάτε στο βιβλίο και να μου λύσετε τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις, μπορείτε να τσεκάρετε κατά πόσον απαντήσατε σωστά και θα πρέπει η απάντησή σας να είναι πάνω στο μοτίβο, επάνω στο καλούπι που είναι αυτή η υποδειγματική άσκηση. Αυτά για αυτή την άσκηση θα τα πούμε σε μια επόμενη.